Γεια σας. Καλώς ήρθατε στα Κόκκινα Γυαλιά για άλλη μια φορά. Η σημερινή εκπομπή ξέρω ότι δεν θα είναι σε καλό κλίμα, αλλά δεν πρέπει να είναι και σε κακό. Δεν έχει κανείς συμβόλαιο με την νίκη, οπότε πρέπει να δεχθούμε ότι υπάρχουν και μέρες στις οποίες η ομάδα δεν θα κερδίσει. Δυστυχώς, πολλοί βέβαια δεν το αποδέχονται και γκρινιάζουν ότι παρατάμε τρόπαια κλπ. Νομίζω ότι είναι μακράν άστοχα αυτά τα σχόλια και θα πρέπει να συμβιβαστούμε με την ιδέα ότι αγαπάμε μια ομάδα όπως είναι και στις καλές και στις κακές μέρες. Δεν γίνεται να έχει συμβόλαιο με την νίκη, κανείς δεν το έχει. Αν σε κάποιον δεν αρέσει αυτό και δεν μπορεί να συμβιβαστεί με την ιδέα ότι θα χάσεις, θα φέρεις σοπαλίες, τι να κάνουμε. Και εμένα δεν μου αρέσει. Και εμένα μου κακοφαίνεται. Αλλά όμως θα πρέπει να το πάρουμε απόφαση ότι μέρος του παιχνιδιού είναι και αυτό. Είναι και οι κακές μέρες. Που χθες το βράδυ με την Arsenal για το Carabao Cup δεν ήταν και σε τόσο κακή μέρα η ομάδα. Για να είμαστε και δίκαιοι, έτσι. Ξεκίνησε καλά. Η Arsenal έπαιξε αυτό που ξέραμε ότι θα παίξει. Έτσι. Αυτό είναι το πρόβλημα του αγώνα εδώ, το εξώφυλλο, το οποίο okay, υπάρχει για τους φιλάθλους για όσους θέλουν να αγοράσουν συλλεκτικά, αλλά δεν θα μπορέσουν να πάνε στο γήπεδο έτσι κι αλλιώς. Που λέτε, ξέραμε λοιπόν πώς θα παίξει η Arsenal, δεν ήταν κάτι το καινούριο. Εμείς θα κατεβάζαμε όπως και αυτή διαφορετική εντεκάδα από αυτό το παιχνίδι της Δευτέρας. Είναι δεδομένο και η τακτική τους ήταν να κάτσουν πίσω, να μας περιμένουν και να χτυπήσουν στην αντεπίθεση. Η σύνθεση είναι αυτή που στο περίπου περιμέναμε, για στην άμυνα ήμασταν μάλλον σίγουροι ότι θα συμβεί κάτι τέτοιο. Περιμέναμε στο Τζον Γκόμες να ξεκινήσει, ο οποίος μπήκε στην πορεία στη θέση του Βέρτζελ, ο οποίος δεν τα πήγε άσχημα, ήταν πολύ καλός. Μίλλερ αριστερό μπακ, μιας και δεν είχαμε την επιλογή του Κώστα που είναι τραυματίας. Γκρουις Τζόουνς και Βίλσον ήταν η έκπληξη, αν θέλετε, στην αρχική εντεκάδα, με τους Μιναμίνο Τζότα και Σαλάχ, παρακαλώ πολύ, να ξεκινάνε. Το ότι έπαιξε ο Σαλάχ στην αρχική εντεκάδα θα πρέπει να είναι και ένα μήνυμα προς όλους ότι ο Γερμανός δεν το παράτησε. Δηλαδή, είδα διάφορα σχόλια, όχι σε μεγάλη έκθεση, ευτυχώς, αλλά δεν σας κρύβω ότι ενοχλήθηκα. Δεν νομίζω κανένας απονητής να θέλει να πετάξει ένα θεσμό από το δεύτερο γύρο. Ακόμα και να μην έχει να είναι πρωτεύων στόχος, που δεν είναι το League Cup, σαφώς θα ενδιαφέρει να πάει όσο πιο μακριά γίνεται, γιατί θα έχουν περισσότερες ευκαιρίες οι μικροί να παίξουν. Οι μικροί εντός εισαγωγικών, έτσι. Οι παίκτες που δεν είναι πρώτες εντεκάδας και δεν είναι και οι πρώτες επιλογές για να μπουν στην ενδεκάδα στη θέση άλλων. Βέβαια, είδαμε και ωραία πράγματα. Να πάμε να δούμε λίγο την αρχική μας ενδεκάδα εκ νέου. Έχω βάλει να φαίνεται και της Arsenal, απλά για να φαίνεται κιόλας ότι και αυτοί δεν είχαν. Να πω ότι το κέντρο, όπως σκεπτόταν ο Γερμανός, δεν ήταν καθόλου κακό σαν σκέψη, πλην όμως δεν ακολούθησαν όλοι αυτό που περίμενε ο Γερμανός να δει και στον αγωνιστικό χώρο. Ο αρχηγός χθες βράδυ ήταν εξαιρετικός, ο υπαρχηγός κανονικά μέχρι αρχηγού. Ο τρίτος αρχηγός επίσης πολύ καλός. Στέκομαι πιο πολύ στην εμφάνιση των παικτών. Ο Μιναμίνο έδωσε μάχες παντού και σε πολλές περιπτώσεις έβαλε το πόδι στη φωτιά και κούρεψε και κανένα δύο φορές αντιπάλους, κλάδεψε. Ο Σαλάχ τα βρήκε λίγο δύσκολα, είναι η αλήθεια, αλλά αυτό δεν είναι δική του ευθύνη, καθότι από τη μεριά του ο Βίλσον δεν βοήθησε γενικά. Ο Τζότα, πολύ καλός, δημιούργησε προβλήματα από την αριστερή πλευρά και έδειξε σε κάθε περίπτωση για άλλη μια φορά ότι θα είναι ειδική, ιδανική εναλλακτική λύση, δίνει ταχύτητα. Για τον Ρις Βίλιαμς, άλλη μια εξαιρετική εμφάνιση, θα έλεγα εγώ, όπου κλήθηκε στην κάτω των 21. Και γενικά το πρώτο ημίχρονο, ναι μεν έληξε 0-0, αλλά η ομάδα είχε ευκαιρίες, παρακαλώ πολύ. Είχε δύο ευκαιρίες στο στόχο με συνολικά 6 και 57% κατοχή, το οποίο είναι μια εικόνα που βλέπετε εσείς, η οποία ξεγελάει λίγο ο χάρτης των
στατιστικών. Δηλαδή, φανταστείτε ότι κερδίσαμε 8 κόρνερ εμείς και 6 αυτοί, χωρίς να κάνουν τίποτα πάνω στο στόχο. Συγγνώμη, 3 κόρνερ και κανένα αυτοί. Τα φάουλ ήταν αυτά τα 8 με 6. Λοιπόν, δεύτερο ημίχρονο, να τονίσω την πάρα πολύ καλή εμφάνιση του Μάρκο Γκρούιτς και την απογοητευτική παρουσία του Χάρη, τον οποίο προσωπικά συμπαθώ πάρα πολύ. Ο Νίκο Γουίλιαμς σε μια πάρα πολύ καλή εμφάνιση αποστόμωσε όλους τους επικριτές του για την εμφάνισή του με την Lincoln. Ο Τζίνι μπήκε για να μαζέψει, μάλιστα η αλλαγή που έκανε ο Γερμανός όταν μας ευνηδίασε, διότι περιμέναμε να βγάλει τον Wilson, τον άφησε όμως σε όλο το παιχνίδι. Curtis Jones και αυτός στην Under 21 Εθνικής Αγγλίας μαζί με τον Rhys Williams. Πάρα πολύ καλή και οι δύο. Ο Μάρκο είχε μια πάρα πολύ καλή κεφαλιά που υποχρέωσε τον Λένο σε μια απίστευτη απόκρουση. Ίσως να ήταν και η απόκρουση του αγώνα. Στο παιχνίδι πέρασε και ο Οριγκή, ο οποίος δεν ήταν καλός, να τα λέμε τα πράγματα όπως έχει. Τέλος, το παιχνίδι οδηγήθηκε μοιραία, έληξε 0-0 και οδηγήθηκε φυσικά απευθείας στη διαδικασία των πέναλτι, ούτε καν παράταση. Εκεί κλέθηκαν να χτυπήσουν κάποιοι παίκτες, οι οποίοι δεν ευστόχησαν όλοι, όπως ξέρετε. Στην διαδικασία, λοιπόν, αστόχησε τόσο ο Χάρη Wilson, όσο και ο Ντιβόκ Ορίγκη. Κάποιοι είπαν για μπλαζέ ύφος και καλά ότι okay, χαιρετήσαμε φυσικά την διοργάνωση, έτσι. Κάποιοι λοιπόν είπαν ότι πήγανε και οι δύο με μπλαζέ ύφος να παίξουν το χτυπήσουν το πέναλτι, δεν τους ενδιέφερε κλπ. Εγώ θα πρέπει να θέσω σε μερικούς κάποιες πληροφορίες στατιστικές, γεγονότα, όπου καλό θα ήταν να τις βάλουν κάτω, να τις επεξεργαστούν και να το ξανασκεφτούν αυτό που είπαν για τον μπλαζέ ύφος. Πρώτα απ' όλα, ο Ντιβόκ έχουν ακουστεί τα μύρια για ότι είναι υπατμόν. Σκεφτείτε λοιπόν τον άνθρωπο αυτό που σημείωσε γκολ με Everton, μας έδωσε βαθμούς. Σημείωσε τον γκολ με την Μπαρτσελόνα, πρόκριση. Σημείωσε τον γκολ με την Tottenham στο τελικό του Champions League, κύπελο. Αυτόν τον άνθρωπο λοιπόν, ένα χρόνο μετά, στην απονομή της Premier League το καλοκαίρι, ένα χρόνο και κάτι, να είναι στα μαύρα πανιά, το αντιλαμβάνεσαι ότι δεν έχει σε καλή διάθεση ο άνθρωπος, είναι πανηγυρικό το κλίμα μέσα στην ομάδα, και φεύγει τελευταίος από τον αγωνιστικό χώρο, κοιτώντας το κοπ. Λες εσύ εκείνη τη στιγμή, λες, οκ, μήπως φεύγει, μήπως κάνει, ακούγονται διάφορα, το καταλαβαίνεις ότι δεν είναι σε καλή ψυχολογία, διότι δεν μπορεί, είναι η αλήθεια, έχει βρει μπροστά του μια τριάδα απίστευτη και αχτύπητη, όμως και για αυτόν δεν είναι καλό να φύγει όπως είναι να φύγει, αν τελικά γίνει αυτό. Για τον δε Χάρη Wilson, πέρα ότι μας έδειξε πως δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του Γερμανού, εγώ θεωρώ πως πρέπει να υπολογίσουμε και ένα άλλο στοιχείο. Σκεφτείτε τι βάρος έχει ο ποδοσφαιριστής Χάρη Wilson όταν μετά από 3 ολόκληρα χρόνια παίρνει φανέλα βασικού. Θυμηθείτε ότι πέρσι ήταν στην Μπόρμου δανεικός, πρόπερσε στην Ντέρμπι και αντιπρόπερσε κάπου αλλού, τώρα που μου διαφεύγει έχει σταματήσει το μυαλό μου. Λοιπόν, ένας παίχτης που είναι 3 χρόνια δανεικός δεξιά και αριστερά και δεν το βλέπει το έργο και ακούγονται τα άπειρα σενάρια ότι τον έχει για πούλημα, τον βάζεις ξέρω στο αεροπλάνο, στο λεωφορείο, στο αυτοκίνητο και γεια σας. Με τι ψυχολογία να πάει να χτυπήσει το πέναλτι, να του λέει να το βάλω και να το βάλω, θα λένε γι' αυτό και εκεί θα με διώξει ο άλλος. Το ίδιο ισχύει και για τον Ντιβόκ. Θα πρέπει λοιπόν να συνυπολογίζουμε ότι δεν είναι αδιάφοροι, αλλά το βάρος πολλές φορές των ποδοσφαιριστών, άλλους τους παίρνει από κάτω και άλλοι δεν μασάνε. Βλέπεις τον Curtis Jones, πάει λες και είναι μέλος ενός εκτελεστικού αποσπάσματος και σημαδεύει τον κολλητή να το σκοτώσει. Και του. Ο Κέρτης είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση. Ο Κέρτης είναι ικανός να πάει στον τερματοφύλακα και του πει: κοίταξε, φίλε, θα το χτυπήσει από αυτή τη γωνία, εκείνη την ώρα, τόσα δευτερόλεπτα, με αυτή την ταχύτητα θα έχει μπάλα, μπύρι, να του δώσει όλα τα στοιχεία. Μοίρες, ξέρω εγώ, αζημούθια, πότε δεν ξέρω τι άλλο τι. Δεν θα την πιάσει ο τερματοφύλακας όπως θα το χτυπήσει το πέναλτι. Και του έχει δώσει όλη την πληροφορία. Τι να κάνουμε. Είναι Κέρτης Τζόνς. Είναι μια κατηγορία μόνο του. Το παιδί είναι άλλο επίπεδο. Ο Χάρη όμως ψυχολογικά δεν είναι Κέρτης Τζόνς. Τι να κάνουμε. Ο Ντιβόκοπη επίσης. Είναι παίκτες και παίκτες. Και να σας πω και
τον αντίλογο πάνω στο κομμάτι δανεική δεξιά και αριστερά. Μάρκο Γκρούιτς, 2 χρόνια στη Γερμανία. Και όχι μόνο δανεικός. Τον βάζει να παίξει σε 2 παιχνίδια και χτες ήταν καλύτερος από τη με τη Λίνκον. Και εγώ θέλω τον Μάρκο Γκρούιτς να τον κρατήσει. Να τον κρατήσει γιατί βλέπω έναν ιδανικό αντιφαμπίνιο, ο οποίος στο κέντρο κρατάει μπάλα, κλωτσάει, σπρώχνει, μάχεται, παίρνει την μπάλα να την κουβαλήσει πιο μπροστά. Τον τραβάς και αν κάνεις το λάθος και πιάσεις τη φανέλα και δεν τον γκρεμίσεις, αν μπορείς να τον γκρεμίσεις κιόλας, θα κάνεις σκι πάνω στο χόρτο. Θα σε παρασύρει. Συν ότι και σε όλες τις επιθετικές ενέργειες, βλέπετε στην πλάτη μου την φάση που είχε κάνει την κεφαλιά και έβαλε δύσκολα στο Λένο, σε όλες τις φάσεις προωθημένες συμμετείχε γιατί είναι και σχεδόν 2 μέτρα παλικάρι. Δηλαδή, σου γεμίζει το κέντρο μια παρουσία ψηλή, δυνατή. Δεν είναι top, αλλά αν του δώσεις παιχνίδια, μπορεί να γίνει top. Από όλους τους τρεις που ανέφερα, αν θέλω να κρατήσω οπωσδήποτε κάποιον, είναι τον Σέρβο. Για τους άλλους δύο, ας κρίνει καλύτερα ο Γερμανός. Βέβαια, η επιθυμία μου δεν σημαίνει ότι πρέπει να εισακουστεί κιόλας. Ο Γιώργης ξέρει καλύτερα. Πάντως, δείτε και λίγο τα στοιχεία του πρώτου ημιχρόνου για τον Εμάρκο. 95% ευστοχία στις πάσεις. Δηλαδή, δεν έκανε λάθος ο άνθρωπος. 21 στις 22 πάσεις που έκανε σωστές. Και ήταν ο καλύτερος στον αγωνιστικό χώρο. Όχι της ομάδας μας, ο καλύτερος στον αγωνιστικό χώρο. Τέλος πάντων, το φετινό Carabao Cup το χαιρετήσαμε. Ώρα του καλή και άρα στα πανιά του. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Τελείωσε. Και πλέον αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να πάμε στο παιχνίδι της Κυριακής με τη Βίλα, να πάρουμε τους 3 βαθμούς και να συνεχίσουμε την πορεία προς το πρωτάθλημα. Εάν και εφόσον ο Γερμανός δει τον παίρνει με το ρόστερ που θα έχει από τη Δευτέρα να κυνηγήσει το κύπελο, ας το κάνει. Εγώ τάσομαι καθαρά με τον Γερμανό, τις επιθυμίες του και τον σχεδιασμό που κάνει αυτός, το επιστημονικό του επιτελείο και ο Μάρτιν Έντουαρντς. Τέλος. Ό,τι και να πω εγώ είναι απλά μια εκτίμηση και πιστέψτε με, όση και γνώση να αποκτήσω στην πορεία της ζωής μου, διότι εντάξει, παρακολουθώ την ομάδα τα 10 μου χρόνια, σχεδόν 4 δεκαετίες. Έχω κάποια γνώση. Δεν έχω τη γνώση που έχει ο Γερμανός και επίσης δεν έχω και την ευθύνη που έχει ο Γερμανός να αντιμετωπίσει όλα τα προβλήματα που έχει να κάνει με το ρόστερ της ομάδας και το επιστημονικό του επιτελείο. Το επιστημονικό του επιτελείο, παρακαλώ πολύ, είναι κοντά στα 70 άτομα. Έχει να διαχειριστεί λοιπόν 70 ανθρώπους υποστήριξης, συν με τους φροντιστές κουλουπού-κουλουπού που φορτώνουν, κάνουν, ράνουν, λεωφορεία για να μαζεύεται, είναι κοντά στα 100 άτομα. 100 αυτοί. Έχει καμιά εικοσαριά και κάτι ποδοσφαιριστές που τους ταραβερίζει πρώτη ομάδα, αναπληρωματικούς, δανεικούς, συν που έχει το μάτι του πάντα και στις ακαδημίες γιατί βλέπει τι γίνεται. Μην νομίζετε ότι δεν πρέπει να είναι και ακαδημίες στα χέρια του. Μιλάμε τώρα για κάπου 200 άτομα. Θα πρέπει λοιπόν να δείξουμε εμπιστοσύνη στο Γερμανό. Άρα, κατά την άποψή μου, ο Γερμανός ξέρει καλύτερα και επειδή είδα και κάτι άλλο, ας πούμε, σχόλια με ένα φίλο, κάτι που είναι πολύ φουσκωμένος, λέει ο Σακίρη και ο Τσάμπερλεϊν, και θα πρέπει και να κάνει κάτι να τους ξεφουσκώσει, δεν μπορούν να στρίψουν, πέφτουν, χτυπάνε. Εγώ αυτά δεν τα έχω ξανακούσει. Ο φίλος επέμενε κιόλας και δικαιώθηκα και 2 χρόνια τώρα, αν ψάχνει κάποιος για δικαίωση ότι είναι σωστό σε αυτό που πιστεύει και θέλει να βγάλει βλάκα το Γερμανό, ας το κάνει. Δεν μπορώ να κάνω κάτι σε αυτό. Για τον Σακίρη που δεν έπαιξε, τον προφύλαξε ο Γερμανός, διότι έχει με τις πληροφορίες μας προτάσεις από Λάτσιο, Μπάγερν και άλλη μια ομάδα, νομίζω άλλη μια γερμανική. Οπότε αυτό είναι ο λόγος που τον πήρε στην αποστολή. Μην του πάθει καμιά ζημιά και δεν μπορεί να τον διώξει. Διότι τον έχει για διώξιμο. Ο Ελβετός, για άλλους έχει άλλη εθνικότητα, για άλλη περιπτώση, ο Ελβετός έχει ένα μοναδικό ελάττωμα. Θέλει να παίζει. Και θα μου πεις, μας δουλεύεις. Τι ελάττωμα είναι αυτό? Όχι. Εκβιάζει το χρόνο αποθεραπείας του με αποτέλεσμα να βγαίνει boomerang στην συμμετοχή του στην ομάδα. Αυτό είναι κάτι που μάλλον δεν διορθώνεται λόγω ξέρω κεφαλιάς, οπότε ο Γερμανός του δίνει τη βαλίτσα και του λέει πήγαινε να κάνεις τα δικά σου, εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα. Τον αγαπάει, τον εκτιμάει, σέβεται και δεν ξεχνάει την προσφορά του στην ομάδα, γιατί πρόσφερε λιγότερο τη σεζόν που πέρασε, αλλά δεν έχει σημασία, πρόσφερε. Και από εκεί και πέρα, καλή συνέχεια στην καριέρα του. Έτσι λέει, κανείς δεν είναι μόνιμος στο σύλλογο. Λοιπόν, μέχρι εδώ ήταν.
του χρόνου πάλι στο Καραμπάο και καλή συνέχεια. Πάμε για πρωτάθλημα και Champions League. Για το Champions League θα πούμε λίγα σύντομα. Σας χαιρετώ. Καλή συνέχεια στο τι κάνετε.